στέγες δεν είναι λύση, καθιστά σαφές ο πρόεδρος Αναστασιάδης, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Μουσταφά Ακιντζή ως απαράδεκτες. Αυτό που πρέπει να αναλογιστεί ο κύριος Ακιντζή είναι, το είχα πει στο παρελθόν, θα τα επαναλάβω και τώρα. Αν είναι δυνατόν να κατηγορεί εκείνους των οποίων τις περιουσίες κατακρατά, εκείνων τους οποίους τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατά, κατά πόσον θα πρέπει να αποδέχονται την οποιαδήποτε αξίωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας με μια προνομιακή μεταχείριση που δεν συναντάται πουθενά ισιονδήποτε σύνταγμα του κόσμου. Στο περιθώριο της 5ης Γενικής Συνέλευσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τρόοδους, ο πρόεδρος επαναδιατύπωσε την ετοιμότητά του για επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου, εάν αυτός διεξαχθεί στη βάση του πλαισίου Γκούτερες. Δεν είναι από εμάς που εναπόκειται, είναι από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια προθυμία από τουρκικής ή τουρκοκυπριακής πλευράς, αφού μιλούν για εκτός παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, ενώ την ίδια ώρα τα γνωστά περί τάχα ανάγκης να ζήσουμε πλάι-πλάι κλπ. Εν ώψη της μετάβασης του στη Νέα Υόρκη και της συνάντησης που θα έχει με τον Αντώνιο Γκουτέρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρόεδρος επισημαίνει ότι αυτό που έχει σημασία για την όποια επόμενη φάση είναι να γίνει καλή προετοιμασία. Να μην επαναλάβουμε συνόδους που αυξάνουν τις προσδοκίες του λαού και λόγω της έλλειψης επαρκούς προετοιμασίας καταραίουν. Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα που προέκυψε με τις επιστολές για τις οποίες ξέσπασε πολιτική θύελλα, ο πρόεδρος επαναδιατύπωσε τη θέση ότι δεν έχει πρόβλημα να δοθούν και στα υπόλοιπα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος. Σε κάθε περίπτωση ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ο ίδιος που συνδέει τις προεδρικές με τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού και χαρακτήρισε ως απαράδεκτη την ενέργεια του ψευδοκράτους να απαγορεύσει την τέλεση των λειτουργιών στον κατεχόμενο Άγιο Μάμα. Ενέργεια η οποία θα καταγγελθεί τόσο προς τον ΟΗΕ όσο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.